Εγώ σπούδασα πολιτικός μηχανικός στην προσπάθειά μου να κάνω κάτι κανονικό. Η αλήθεια είναι όμως πως το μόνο που μου άρεσε ήταν η φωτογραφία, το θέατρο και ο κινηματογράφος. Τα χρόνια των σπουδών μου δηλαδή ήταν άσχημα. Και αυτό που με έσωσε ήταν η δουλειά και η αγάπη. Δούλεψα σε ένα βίντεο κλαμπ τότε και ερωτεύτηκα κάμποσες φορές. Ταυτόχρονα φωτογράφιζα και έγραφα. Το 2006 αγόρασα την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή, παίρνοντας ένα δάνειο φοιτητικό από την τράπεζα, το οποίο δεν κατάφερα να αποπληρώσω παρά 6 χρόνια μετά. Άξιζε όμως τον κόπο. Η μηχανή μου ήταν και είναι μεγάλη παρέα. Δεν βαριέμαι ποτέ όταν μπορώ πάντα να βγάλω από την τσέπη μου τη μηχανή μου και να κάνω κάτι με αυτήν. Μου είπαν ότι πάντα από μικρή τράβαγα βίντεο και φωτογραφίες. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι μάλλον ήθελα να μοιάξω στον πατέρα μου που έκανε το ίδιο. Μαζεύει πράγματα σαν εμένα, καταγράφει, του αρέσει να κοιτάζει αυτά που έχει τραβήξει και να θυμάται. Τα ίδια κι εγώ. Ξέρω ότι οι φωτογραφίες μου είναι οικίες και καθημερινές, γιατί όπου και αν είμαι, αυτό έχω παρατηρήσει πως πάντα εντοπίζω. Μια αίσθηση δηλαδή που ακόμη και φευγαλαία είναι γνωστή και με κάνει να νιώθω πως βρίσκω εμένα και τη σκέψη μου μέσα σε άλλα πράγματα. Ακόμη και όταν είμαι στην άλλη άκρη της γης, ας πούμε, εγώ θα βγάλω πάλι τα ίδια. Τα αγαπημένα μου πράγματα, τα τετριμένα πράγματα που μου θυμίζουν εμένα κάτι. Τραβάω δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μόνο ό,τι γνωρίζω. Όπως μιλάω μόνο για ό,τι γνωρίζω. Αν δεν ξέρω κάτι, ας πούμε, αφήνω τους άλλους να τα πούν που ξέρουν καλύτερα. Αυτό ελπίζω πως κάνω και με τη φωτογραφία. Όσο για την καθημερινότητα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων γύρω μου, οπότε νομίζω ότι κάπου μέσα της είναι και η λύση. Φαντάζομαι αυτή ψάχνω κι εγώ. Μου έχουν πει πως μιλάω για τα σπίτια σαν να είναι άνθρωποι. Η περίοδη που έπρεπε να φύγω από ένα σπίτι και να πάω σε ένα άλλο είναι οι χειρότερες της ζωής μου. Έχω γράψει και ένα ποίημα για όταν αναγκάστηκα να φύγω από το παλιό μου σπίτι και να έρθω σε αυτό που ζω τώρα. Το ποίημα που έγραψα έλεγε «Το σπίτι μου είναι ένα δικαστήριο» και μετά λέει «Γιατί να μην ήταν ο τείχος χιλιάδες καλά πρόσωπα»
κοιμάται και έχει τέτοια. Τυράκι. Σπίτι μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο ή ακόμη καλύτερα χιλιάδες πρόσωπα. Σπίτι μπορεί να είναι και ένα μόνο έπιπλο για μένα. Γιατί πιστεύω πως σπίτι είναι το συμβόλαιο της οικειότητας που έχεις κάνει με τα πράγματα και την αίσθηση που αυτά έχουν μόνο στα δικά σου μάτια. Συχνά βλέπω το σπίτι μέσα στο πρόσωπο του σκύλου μου, ας πούμε. Αλλά ακόμα και σε έναν σκουπίδιο τενεκέ, αν αυτός καταφέρει να μου θυμίσει κάτι. Δεν νομίζω ότι προσπαθώ να πετύχω κάτι με αυτά που κάνω, πέρα από το να ευχαριστήσω το δικό μου γούστο. Η ονειροπόλη είναι άνθρωποι μέσα σε ένα φανταστικό τοπίο αφοσίωσης, νεότητας και ιδεαλισμού. Είναι μια αναφορά στην ταινία του Μπερτολούτσι και είναι μια ιστορία αγάπης. Φανατικής αγάπης για τον εαυτό και τους άλλους. Εδώ είναι ο Λάμπρος. Στο Λάμπρο άρεζε η ιδέα του πιάνου και εγώ μια μέρα βρήκα μια αγγελία. Πήγαμε και το πήραμε πάμφθηνα από ένα κύριο που ήθελε να το ξεφορτωθεί. Αποδείχτηκε τελικά ένα εξαιρετικό πιάνο 350 κιλών που το κουβαλήσαμε από τις σκάλες με πολύ κόσμο. Νομίζω ότι θα σκοτωθούμε. Τελικά τα καταφέραμε, σπάσαμε κάνα δύο τζάμια στην οικοδομή και μία ρόδο από το πιάνο. Εδώ ο Λάμπρος παίζει, πάντα έπαιζε υπέροχα. Δεν μάθαμε ποτέ να παίζουμε και εμένα το μόνο που μου έχει μείνει από εκείνη την εποχή είναι μια μελωδία που παίζω όποτε βρω ένα πιάνο. Ο Λάμπρος εδώ ζωγραφίζει μπλε λουλούδια. Ο Λάμπρος όταν ζωγράφιζε ήταν σαν να κρατούσε το χέρι του Θεού, ας πούμε. Ξέρει να χώνει μέσα σε ένα μικρό κάδρο όλο μας το σπίτι. Εδώ είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένα μικρό τρυφερό ζώο που είχε δόντια μόνο για να σε αρπάζει όταν σε έπιανε καμιά νύστα με τη ζωή. Όταν γυρνάω από την τρέλα της δουλειάς και του έξω, εδώ βρίσκω ειρήνη. Εδώ εγώ στο μπάνιο. Εκεί πάντοτε βρίσκω το ρυθμό της ησυχίας και του σπιτιού. Με λίγο ζεστό νερό, ας πούμε, και τα μπλε του πάλι πλακάκια. Ίσως αυτή τελικά να είναι η γαλάζια περίοδος και όχι η ονειροπόλη. Εδώ είμαστε οι τρεις μας. Τι να πω τώρα για αυτή την εικόνα, είμαστε απλώς οι τρεις μας και αγαπιόμαστε σαν μικρά παιδιά.
Thank you.